Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πολιτικές μας συζητήσεις. Υποδέχομαι εδώ με ιδιαίτερη χαρά τον υποψήφιο βουλευτή Καρδίτσας με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγόρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Είναι χαρά για εμάς, τους νέους υποψηφίους, να βρίσκουμε έτσι ένα φιλόξενο περιβάλλον να πούμε τις απόψεις μας. Και για εμάς είναι χαρά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε κιόλας αυτό που λέμε για τους παλιούς υποψηφίους, τον ξύλινο πολιτικό λόγο κτλ. Αν μπορούμε εμείς να κουβεντιάσουμε κάπως. Αλλιώς. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, εάν 9 μήνες μετά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, 10, δεν καταφέρατε να πείσετε τη μεσαία τάξη να σας δώσει αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης που ζητήσατε στις ευρωεκλογές, πώς αυτό θα το κάνετε μέσα σε 4 εβδομάδες, 5, από τις ευρωεκλογές ως τις 7 Ιουλίου. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι οι ευρωεκλογές είναι τελείως διαφορετική κάλπη από αυτές των εθνικών εκλογών. Mm-hmm. Εκεί είναι μια κάλπη όπου συνήθως οι πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκειά τους και η κυβέρνηση είναι ο πρώτος υποδοχέας αυτής της δυσαρέσκειας, της κούρασης μετά από 9 χρόνια μνημονίων. Και βεβαίως είναι λογικό να έχουμε αυτή την κούραση. Εθνικές εκλογές είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Παρότι οι πολίτες ήξεραν ότι στις 27 Μαΐου μετά τις ευρωεκλογές θα είχαν πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και άρα θα συνέχιζε να ισχύει και η 13η σύνταξη, η μείωση mm-hmm. του ΦΠΑ, αλλά και η αύξηση του κατώτατου μισθού, τώρα γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις 8 Ιουλίου, την επομένη των εθνικών εκλογών, κρίνονται πολύ περισσότερα πράγματα και κρίνονται ξεκάθαρα, διότι αν το κάνουμε εικόνα θα δούμε ότι στις 8 Ιουλίου θα ανοίξει ένας μονάχα φάκελος. Ένας φάκελος με ένα πρόγραμμα που είτε θα είναι του κυρίου Μητσοτάκη, που θα περιλαμβάνει βαριά λιτότητα από ό,τι φαίνεται, καθώς το θέμα των φόρων ελαφρύνσεων mm-hmm. φαίνεται προς το πάει μέρα με τη μέρα ένα χρόνο και δύο χρόνια παραπίσω, είτε βαρύτερα μέτρα στα θέματα τα εργασιακά, ενώ απ' την άλλη υπάρχει το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα που επιμένει σε μειώσεις του ΦΠΑ, σε αύξηση του κατώτατου μισθού, σε διατήρηση των συντάξεων σε καλά επίπεδα. Mm-hmm. Και μιας και μιλάμε για εικόνες, θα ήθελα να πω ότι στις 8 Ιουλίου θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυβέρνηση όπως αυτή που εγγυάται την σταθερότητα, την βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και της καθημερινότητας, αλλά απ' την άλλη να έχουμε και μια κυβέρνηση που μας γυρίζει πίσω στο 14, στις πολιτικές του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, με τα γνωστά πρόσωπα του κυρίου Βρούτσι, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, της κυρίας Ξαφάη, του κυρίου Στουρνάρα. Οπότε οι πολίτες τώρα θα κληθούν να αποφασίσουν για την επόμενη μέρα, ξέροντας τι έχουν μπροστά τους. Mm-hmm. Πάντως, επειδή το ακούω αυτό για το δούνου του, ακόμα αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει σε μια επόμενη κυβέρνηση, ότι δεν θα κερδίσετε, λέω αν υποθέσουμε, γιατί φαντάζομαι δεν πάτε στον πόλεμο για να χάσετε. Για να με 34 δισεκατομμύρια αποθεματικό και 5,5 δις σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό που μειώνει το πλεόνασμα, είναι κάπως δύσκολο, κύριε Αγόρη, να στήσει κάποιος αφήγημα καμένης γης, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, μήπως λέτε κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει ότι θα έχει 34 δισεκατομμύρια στον κουμπαρά. Τι θα πει, καμένη γη? Μα δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό το λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός της. Ναι. Να μην ξεχνάμε τον κύριο Θεοχάρη που προχθές μας είπε ότι το δούνο του είναι ο φυσικός μας σύμμαχος. Να μην ξεχνούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που μας είπε ότι η χώρα δεν μπορεί να δανείζεται. Ενώ το να σας διακόψω, χθες εδώ στο κεντρικό δελτίο ο κύριος Θεοχάρης είπε κιόλας ότι τα 34 δισεκατομμύρια θέλει να τα επιστρέψουμε στους θεσμούς. Έτσι. Ναι, το δεν ξέρω αυτό. Αν έχετε κάποιο σχόλιο. Ναι. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να επιστρέψουμε τα χρήματα αυτά, διότι θέλει να μείνουμε με ένα βαρύ πρόγραμμα λιτότητας όπως mm-hmm. αυτό που βγαίνει από τα πιο σκληρά εγχειρίδια του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Και είναι προφανές, διότι το αντικοινωνικό της πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί με κανέναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, ούτε περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, ούτε η δυσκολία, ας πούμε, στις εργασιακές σχέσεις, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε μια κοινωνία που πάει καλά, σε μια οικονομία που πάει καλά ή σε μια κοινωνία που είναι αισιόδοξη. Mm-hmm. Όμως, κύριε Αγόρη, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία για ανάπτυξη μιλάει για καλές θέσεις εργασίας, για πολλές και καλές, αυτό είναι το μότο που επαναλαμβάνουν τα στελέχη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης, πού προκύπτει το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα? Κοιτάξτε, αν δει κανείς. Σας ρωτάω γιατί ακούγεται κάπως όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι μυρίζει αίμα το πρόγραμμα του πολιτικού αντιπάλου, δεν είναι έτσι? Ναι, βεβαίως. Αλλά είναι βεβαίως πρόγραμμα δύσκολα θα βρούμε της Νέας Δημοκρατίας στα επίσημα έγγραφα. Ακόμα και αυτό που παρουσιάστηκε την Παρασκευή ήταν ελλιπές, ήταν λίγο. Δεν είχε καμία αναφορά στο ασφαλιστικό, στο να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει μετά την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλο, όπως μας έχει πει. Mm-hmm. Τι θα γίνει με τις μειωμένες εισφορές ενδεχομένως ή με τις επικουρικές συντάξεις. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό.
Τα όσα μαθαίνουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι από δηλώσεις που κάνουν τα στελέχη του κόμματος όταν χαλαρώνουν στα τηλεοπτικά πάνελ ή όταν κάποιος οπαδός του κυρίου Μητσοτάκη τον καταγράφει με ένα κινητό τηλέφωνο να μας μιλάει για όδος ρωτήρα σε εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες το βλέπουν, το παρακολουθούν και είναι επιτυχία, θα θέλω να πω, του ΣΥΡΙΖΑ που μετά το Πάσχα, όταν η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να κάνει τη συζήτηση πιο lifestyle για το που έκανε διακοπές κάποιος ή τι έγραψε στο Facebook σε ένα σχόλιο βραδινό, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε εν ώψη ευρωεκλογών να πείσει την αντιπολίτευση να βάλουν όλα τα προγράμματα στο τραπέζι και να συζητήσουν επί της ουσίας. Και είναι επιτυχία διότι οι πολίτες μπορούν να δουν, να κρίνουν, να συγκρίνουν, να συζητήσουν για τα προγράμματα για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Βέβαια, κύριε Αγόρη, είδαμε στις ευρωεκλογές ότι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει το πρόγραμμα του αντιπάλου, της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, και να λέει, να απειλεί εντός εισαγωγικών ότι να τι σας περιμένει να ψηφίσετε, δεν απέδωσε. Γιατί τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα αποδώσει τώρα? Όσο περνά ο καιρός, το πρόγραμμα της Δημοκρατίας αρχίζει να εμφανίζεται όλο και περισσότερο. Σε μεγαλύτερο εύρος και πιο πολλές πτυχές του προγράμματος αυτού. Υπάρχει περισσότερος χρόνος, βεβαίως υπάρχει και κόπος από την μεγάλη προεκλογική περίοδο. Αλλά νομίζω ότι μέρα με την ημέρα γίνονται εμφανείς οι διαφορές. Και σας είπα και πριν ότι οι δύο κάλπες είναι εντελώς διαφορετικές. Ναι. Η συζήτηση που διεξάγεται φέρνει στην επιφάνεια και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινότητας τα τελευταία 4 χρόνια. Να μην ξεχνούμε τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ που λένε για τη μεσαία τάξη, για παράδειγμα, που είναι πολύ της μόδας και λέει ότι από το 10 έως το 14 ναι. έφυγαν από αυτή τη μεσαία τάξη προς τα φτωχότερα στρώματα, γύρω στους 800.000 πολίτες, ενώ το 15 μέχρι το 19 επέστρεψαν 130.000 πολίτες, λίγοι, το καταλαβαίνω, και με δυσκολίες επέστρεψαν αυτοί. Ναι. Ενώ άρα λέτε ότι πριν άνθρωποι που ήταν στη μεσαία τάξη πήγαν ένα επίπεδο πιο κάτω στους φτωχούς. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ. Ναι. Όπως επίσης και τα στοιχεία που δίνει σχετικά με το εισόδημα των νοικοκυριών, που λένε ναι. ότι το 10-14 χάθηκαν από κάθε νοικοκυριό κατά μέσο όρο 5.000 ευρώ, ενώ από το 15 μέχρι το 17 πήραν παραπάνω 700 ευρώ. Λίγα κι αυτά, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Επειδή δεν έχει κανείς λόγο να αμφισβητήσει τα στοιχεία της Ελστάτ, αν νομίζω δείχνει κάτι αυτό το οποίο μας λέτε τώρα, είναι ότι ακόμα κι αν κάποιος βάζει μία σταγόνα στο ποτήρι που έχει να πιει με τους φόρους και τις επιβαρύνσεις στη μεσαία τάξη, αυτή η σταγόνα φτάνει για να ξεχυλίσει το ποτήρι όμως. Συμφωνώ. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια και ειδικά μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Από τον Αύγουστο του 2018 οι παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι στοχευμένες και είναι και κοστολογημένες, θα ήθελα να πω. Διότι σε καμία περίπτωση δεν είδαμε να βγαίνουμε εκτός στόχων. Δηλαδή, ακόμα και τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πεντάμινο δείχνουν ένα πολύ καλό πλεόνασμα, ένα πολύ σημαντικό πλεόνασμα, ενώ ο στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό κάτι δείχνει. Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς τη δίκαιη ανάπτυξη, έχει ανάπτυξη για 9 συνεχόμενα τρίμηνα, η ανεργία αποκλιμακώνεται πάρα πολύ γρήγορα, η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Αντιλαμβάνομαι το θέμα των φόρων, των δυσκολιών, αλλά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το πρόγραμμα ταιριάζει στα φτωχά και μεσαία στρώματα για να ελαφρυνθούν και να συνεχίσουν ακόμη καλύτερα την επόμενη μέρα. Μια που μιλάμε για την μεσαία τάξη, εκτός από τους φόρους και τις επιβαρύνσεις που ενδεχομένως να την οδήγησαν στο να εξαντληθεί η υπομονή της, υπάρχει και ένα θέμα ύφους εξουσίας. Τώρα σας το ρωτάω επειδή είπατε πριν και για αναρτήσεις στο Facebook κτλ. Στη μεσαία τάξη ειδικά, τέτοιου τύπου αναρτήσεις ή ο τρόπος, ο θόρυβος που κάνει διαρκώς, που έκανε μάλλον, ο κύριος Πολάκης, δεν κόστησε? Κοιτάξτε, έχει αναδειχθεί τώρα ένα συγκεκριμένο θέμα για μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη πριν από τις ευρωεκλογές. Έχει γίνει και εκτενή συζήτηση στη Βουλή, έχουν δοθεί απαντήσεις και από τα πολιτικά στελέχη που είχαν την εμπλοκή αυτή. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι περισσότερο προκλητική η δήλωση του κυρίου Πολάκη από τις δηλώσεις που κάνει καθημερινά ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης στα μέσα ενημέρωσης. Με το ύφος που πολιτεύεται και αυτά που λέει, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται εναντίον συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Απλώς θεωρώ ότι είναι επιτυχία το ότι έχουμε περάσει τη συζήτηση των προγραμμάτων των κομμάτων της τελευταίας εβδομάδας και έχουμε αφήσει αυτά τα πράγματα πίσω μας συνολικά. Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά επειδή ασχολείστε και με την επικοινωνία, είστε χρόνια δημοσιογράφος, φαντάζομαι έχετε διαπιστώσει ότι ενώ και από τη μία και από την άλλη πλευρά υπάρχουν τέτοιου τύπου έτσι, εκρήξεις, να το πω έτσι, θόρυβοι, η Νέα Δημοκρατία
περνάει προς την κοινή γνώμη ως μια έτσι ενωτική κατάσταση, όλοι μαζί πάμε κλπ. Κλπ. Ενώ ο κύριος ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κυρίου Πολάκη και άλλων βεβαίως συμπεριφορών από πολλούς λιδωρείται ως μια πολιτική δύναμη η οποία διχάζει τους Έλληνες, τους χωρίζει σε τάξεις, σε κατηγορίες, σε παλιούς, νέους κλπ. Η κριτική που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης είναι συγκεκριμένη και προέρχεται από συγκεκριμένα κέντρα, είτε αυτά είναι μηντιακά, είτε επιχειρηματικά, πολιτικά. Οπότε πρέπει λίγο να δούμε από ποιον προέρχεται και αυτή η κριτική, νομίζω. Αναδεικνύονται βεβαίως ζητήματα πολύ περιορισμένα που δεν αφορούν τον πολύ κόσμο και δεν έχουν και πολύ σημασία στον δημόσιο διάλογο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό κάνει κακό στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ζούμε σε μια περίοδο που. Και αυτό το όπλο χρησιμοποιείται εναντίον μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων. Άρα μιλάτε για μια μηντιακή υπεροπλία, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι εμφανές, νομίζω, και το γνωρίζει και ο κόσμος. Τώρα, κύριε Αγόρια, έχετε το προνόμιο να προέρχεστε και να πολιτεύεστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή, την Καρδίτσα, και θέλω να σας ρωτήσω τα προβλήματά της, τα βασικά. Τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να τα λύσει και βεβαίως επειδή έχει και έντονο στοιχείο πρωτογενούς τομέα, εάν αυτά τα 4,5 χρόνια έγιναν όσες μεταρρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν για να είναι οι αγρότες ανταγωνιστικοί προς τους συναδέλφους τους στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι τα ίδια με αυτά που αντιμετωπίζει και κάθε άλλη τοπική κοινωνία στην Ελλάδα. Είναι βεβαίως η ενεργεια. Είναι θέματα επικοινωνίας μέσω δικών αξώνων και είναι βεβαίως και τα αγροτικά θέματα, νομίζω, στα πιο σημαντικά προβλήματα της περιοχής. Ναι. Στα θέματα της ανεργίας, βεβαίως, η αποκλιμάκωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια είναι παρόμοια και στην περιοχή, με βελτίωση και των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Mm-hmm. Τα θέματα της επικοινωνίας της Καρδίτσας με τις έξω, με τις γύρω περιοχές βελτιώνεται επίσης με το έργο που κάνει ο κύριος Σπίρτζης, με τον Ε65 για παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα που δρομολογείται η επίλυσή τους. Και είναι και τα αγροτικά, όπως είπατε, που αφορούν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Εκεί πέρα από τις μειώσεις των εισφορών που είχαμε στους αγρότες τα τελευταία 4 χρόνια, είχαμε έχουμε κάποια κίνητρα γενικά και για τους συνεταιρισμένους αγρότες. Συνεταιρισμένους αγρότες, την γρηγορότερη και πιο απλή καταβολή των ενισχύσεων που λαμβάνουν, τα φορολόγια που έχουν κερδίσει. Αλλά μου δίνεται την ευκαιρία να πω και μερικά πράγματα σε σχέση και με το Υπουργείο που παρήχθη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, όπου ήμουν και εγώ στέλεχος στο γραφείο τύπου του Υπουργού. Υπάρχουν οι νέες τεχνολογίες με τις οποίες μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα στην Καρδίτσα. Είναι τα θέματα της ενεργίας, για παράδειγμα. Η παροχή ευκαιριών για ψηφιακή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μπορούν να κάνουν τους νέους της περιοχής να διεκδικήσουν καλύτερες και πιο ποιοτικές και πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Τα θέματα της ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών σε σχέση με το δημόσιο μπορούν να μειώσουν τις οδικές μετακινήσεις που σε ένα μεγάλο βαθμό αφορούν τέτοιου είδους ζητήματα. Ή, ας πούμε, μιας και μιλήσαμε για τους αγρότες μας, να πούμε ότι το πρόγραμμα της Εφηβούς Γεωργίας που τρέχει, ξεκινά επίσης από το Υπουργείο, θα δώσει πολύ καλές ευκαιρίες στους αγρότες μας, θα βελτιώσει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και το σημαντικό, θα μειώσει τα κόστη τους κατά 40%. Μάλιστα. Κύριε Αγόρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην προεκλογική σας εκστρατεία στην Καρδίτσα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.